Θα καλημερίσω τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Ευγερινό. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και φιλοξενία στην έγκριτη και έγκυρη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας και δώστε μας αυτή την ώρα την εικόνα που εσείς έχετε, αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτό το οποίο σας έχουν ζητήσει και την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται. Γιατί είναι, κύριε Ευγερινέ, και το ξέρετε, οι νεκροί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί και ο χρόνος deadline έρχεται για να σταματήσουν και οι έρευνες, θα μπουν στη συνέχεια οι μπουλντόζες, είναι οι άστεγοι μέσα, είναι οι επαπελούμενες λοιμώξεις, αρρώστιες για τις οποίες προειδοποιεί ο ΙΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και εδώ τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Τα είπατε όλα πολύ σωστά. Όλες αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί. Ακούστε, πρόκειται για μια βιβλική καταστροφή, όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το βλέπουμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή βεβαίως, μα από την πρώτη στιγμή, γιατί έχουμε την δυνατότητα, την εγρήγορση και επιβάλλεται να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που δυστυχώς εκτός σεισμών και λόγω κλιματικής αλλαγής θα τα βρούμε όλα αυτά μπροστά μας. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα εγρήγορση και να έχουμε το αναγκαίο απαραίτητο υλικό που χρειάζονται οι άνθρωποι που έχουν πληγεί σε αυτές τις καταστάσεις. Κατόπιν λοιπόν άμεση συνεννόησής μου με την Ερυθρέα Μεσέλινο, με τον πρόεδρο, έλαβα αμέσως αυθημερών τις ανάγκες τους εγγράφως. Γι' αυτό και ετοιμάσαμε αμέσως την αποστολή μας, η οποία, όπως ίσως ξέρετε, έχει παραδώσει προχθές το απόγευμα στο κέντρο περίπου της πληγήσης περιοχής, όπου είναι οι αποθήκες της Ερυθράς Μυσελίνου. Τεράστιες αποθήκες, γιατί είναι τεράστιες και οι υποχρεώσεις τους. Εκεί λοιπόν παραδώσαμε με απόλυτη ασφάλεια, με απόλυτη τυπικότητα, όπως επιβάλλεται, ώστε να ξέρουμε αφενός μεν ότι αποθηκεύονται σε άριστες συνθήκες και θα χρησιμοποιηθούν αμέσως σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν την ανάγκη. Τι πήγαμε? Πήγαμε σκηνές αρίστου τύπου οικογενειακές που να είναι ικανές να αντιμετωπίσουν αυτό το βαρύ ψύχος του χειμώνα. Πήγαμε κουβέρτες, πήγαμε κρεβάτια, πήγαμε στρώματα, πήγαμε είδη διατροφής μακράς διάρκειας, πάντα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής, είδη κατά του COVID. Ήταν αυτά τα οποία μας ζητήσαν οι άνθρωποι και είναι τα απαραίτητα. Τώρα, όπως είπατε, περιμένουμε να μας στείλουν την κατάσταση με τι φάρμακα χρειάζονται, με ονοματεπώνυμο, δηλαδή να έχουμε την κατάσταση επακριβώς το τι χρειάζονται. Δεν πρέπει να στέλνουμε πράγματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν και ίσως πεταχτούν. Δεν πρέπει να μαζεύουμε αδιακρίτως ό,τι να είναι. Μας είπανε κλινοσκεπάσματα ίνδι ένδυσης και υπόθεσης μόνο σε απολύτως καινούργια κατάσταση. Όποιος λοιπόν στείλει, πρέπει να στείλει, το ξαναλέω, μόνο σε απολύτως καινούργια κατάσταση. Τα ίδια μας ζητήσαν και από τη Συρία, όπου η κατάσταση πρόσβασης είναι πολύ δύσκολη. Μα πολύ δύσκολη, και θα αναγκαστούμε να στείλουμε βοήθεια μέσω Βηρυτού, όπως έχουμε συνεννοηθεί με την αντίστοιχη Ερυθρά Ημισέλινο της Συρίας. Mm. Αυτή τη στιγμή η υγειονομική πράγματι, όπως είπατε, βόμβα, που μπορεί, εάν δεν προσέξουν οι άνθρωποι, να ενσκύψει, εντάξει, είτε είναι τέτανος είτε είναι λύσα κλπ., θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Ευγερινέ, και οι ίδιοι άνθρωποι που μένουν εκεί το λένε, ότι από τη στιγμή που δεν έχουν ούτε καν τις τουαλέτες εκεί όπου διαμένουν, ότι είναι φυσικό, και το λένε, ακούω τις γυναίκες μέσω των διεθνών μέσων ενημέρωσης να το λένε, ότι φοβόμαστε ότι θα μολυνθούμε όλοι μαζί εδώ, όλες οι οικογένειες, όλοι οι διαμένοντες σε καταβλισμούς. Όπως το λέτε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είχε πρόσφατα παρόμοια εμπειρία με την Ουκρανία,
όπου και εκεί, όπως θυμάστε, με τους συνεχούς ανηλαίητους βομβαρδισμούς είχε προκύψει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με τα πτώματα τα οποία κοίτονταν στους δρόμους και δεν ήταν ασφαλές, κυρίως ασφαλές, να μπορέσουν να τα πάρουν από τα ερείπια και από τους δρόμους. Μάλιστα. Κύριε Ευγερινέ, λοιπόν, θα γίνει και εδώ. Κύριε Ευγερινέ, μισό λεπτό. Είπατε για τη Συρία ότι η βοήθεια θα αποσταλεί μέσω Βηρύτου. Η δικιά σας βοήθεια μέσω Βηρύτου, με την αντίστοιχη βοήθεια της εκεί Ερυθράς Ημισελήνου. Ναι. Ναι, η Ερυθρά Ημισελήνος λοιπόν της Συρίας, ο πρόεδρός της, με τον οποίο συνομίλησα και συνομιλώ, θα μεταβεί προσωπικά για να πάρει τη βοήθεια την οποία εμείς θα στείλουμε. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε μέρα τρόπο και να στείλουμε τη βοήθεια που και αυτοί εγγράφως μας ζητήσαν. Ναι, γιατί όπως ακούγαμε πριν από λίγο από εδώ από την επιστημονική συνεργάτη της ΕΠΕΔ, την κυρία Τσουκαλά, η οποία είναι και διεθνολόγος, μας το χαρακτήρισε σε ό,τι έχει να κάνει με τη βοήθεια προς την Συρία, ότι πραγματικά είναι ένα ναρκοπέδιο, γιατί το καθεστώς Αλ-Ασάντ θέλει να έχει εκείνο το ρόλο και το λόγο για το πώς θα διενύμει τη βοήθεια. Οι αντικαθεστωτικοί έχουν το δικό τους το λόγο και λένε από ένα πέρασμα μόνο μέσα από την Τουρκία. Εδώ τα πράγματα περιπλέκουν λίγο περισσότερο για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι όπως το λέτε, πολύ σωστά το περιγράφετε, δεν έχουμε ασφάλεια να πάμε οδικώς μέσω Τουρκίας, ούτε αν θέλετε και μέσω Λιβάνου εμείς ή μέσω Ιορδανίας. Ναι. Και επειδή ακριβώς όπως είπατε υπάρχουν εκεί άλλες δυστυχώς δεσμεύσεις, διαδικασίες, γι' αυτό σας είπα και πάλι έχουμε κάνει αυτή τη συνεννόηση και θα προχωρήσουμε με αυτό το τρόπο, θα τα μεταφέρουμε αεροπορικώς και θα έρθουν από εκεί να τα παραλάβουν. Μάλιστα. Μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται από όλη την Ελλάδα. Αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί να σας βρει, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κύριε Ευγερινέ, έτσι. Να διαβεβαιώσω, θα μου επιτρέψετε χίλια συγγνώμη, έχουμε 80 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Όποιος λοιπόν θέλει, μπορεί στο πλησιέστερο τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να παραδώσει την οποιαδήποτε βοήθεια δυνατότητα έχει. Και όπως σας είπα, πήγαμε 9 φορές μέσα στην Ουκρανία, παραδώσαμε μέσα στην Οδυσσό, θα συνεχίσουμε μέχρι και του τελευταίου τεμαχίου να αποστέλουμε στη Τουρκία και βεβαίως στη Συρία αυτά που ο συμπολίτης μας εμπιστεύεται. Μάλιστα. Είτε είναι τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο υλικό, είτε βεβαίως χρήματα, γιατί όπως ξέρετε έχουν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας να καταθέσουν, εάν μπορούν, και οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει, όπως είπαμε, με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αναμένετε την κατάσταση που θα σας στείλουν. Που τους αναγκαίουν. Έτσι. Για το πώς εκείνοι τα κρίνουν, για να μην φεύγουν άσκοπα πράγματα, συγκεντρώνονται πράγματα που δεν θα τους είναι χρήσιμα, υλικό ακριβώς, που δεν θα τους είναι χρήσιμο. Ναι, ναι. Και επειδή αυτά, όπως ξέρετε, τα φάρμακα και γενικά ιατροφαρμακευτικό υλικό έχει και την ημερομηνία λήξης του, πρέπει να δίνουμε μεγάλη προσοχή, μεγάλη σημασία, ώστε όλα ό,τι αποστέλλονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μην πετάγονται. Ειλικρινά σας το λέω, δεν πρέπει με τίποτα αυτές τις δύσκολες πραγματικά μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι θα βιώνουν και θα χρειαστούν πολύ, μα πάρα πολύ βοήθεια. Ο πρόεδρος της Ερυθράς Ημισελήνου της Τουρκίας μου είπε αυτή η μεγάλη καταστροφή ξεπερνά τις δυνατότητές μας να την αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Θέλουμε διεθνή συνεχή βοήθεια. Γι' αυτό και όλοι οι Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς Ημισελήνου εχθές το απόγευμα 4 η ώρα πάνω από 170 χώρες είχαμε διαδικτυακή συνομιλία για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τη βοήθειά μας, τις δράσεις μας, τις ενέργειές μας. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα, κύριε Ευγερινέ, από τον 984.